δύναμη. Εκεί λοιπόν εμείς νιώσαμε ότι είμαστε απροστάτευτοι και μόνοι μας. Όταν νιώσαμε ότι για τον συγκεκριμένο άνθρωπο που φωτογράφησε ο Βασίλης, και αν κάνω λάθος σας παρέμβει, ότι από την πλευρά της Υπουργού υπάρχει μια σιωπή, μια ολιγορία. Υπάρχει μια ευθύνη καταρχήν. Ναι, αλλά απέναντι σε αυτή την ευθύνη έδειξε μια σιωπή για έναν άνθρωπο που η ίδια δήλωσε, και υπάρχει το βίντεο αυτό στο YouTube, ότι είναι για το δημόσιο συμφέρον η απευθείας τοποθέτησή του σε αυτή τη θέση. Οπότε τώρα, ευλόγως, όπως είπε και ο κρατερός ο Χατζούλης, υπάρχει και απευθείας ευθύνη. Μετά την ανάθεση υπάρχει και ευθύνη. Δεν έχουμε ακούσει αυτόν τον άνθρωπο να λέει τίποτα. Υπάρχει λοιπόν μια απορία. Όταν εμείς λοιπόν βλέπουμε χτες όλοι μας τον Βασίλη ή τον Μοθωναίο και ξαφνικά βλέπουμε τα μάτια αυτών των παιδιών και συμπάσχουμε. Γιατί είμαστε. Και δεν νομίζω ότι έχουμε απλώς το προνόμιο επειδή είμαστε καλλιτέχνες να είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι. Βλέπεις αυτά τα παιδιά, συγκεκριμένα τον Βασίλη, εγώ αισθανόμουν ότι αυτό το παιδί έκλαιγε χωρίς να κλαίει σε όλη την εκπομπή. Όταν λοιπόν εμείς ξαφνικά ανοίγουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας για να δούμε όλο αυτό το περιστατικό και πραγματικά συμπάσχουμε, όχι επειδή, επαναλαμβάνω, είμαστε καλλιτέχνες, αλλά επειδή βλέπεις τον πόνο αυτού του παιδιού. Ο ίδιος πόνος, η ίδια ακριβώς ανταπόκριση που έχει σε εμάς, δεν θα έπρεπε να υπάρχει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι να βλέπουν αυτά τα παιδιά και χωρίς να απαντούν σε ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει. Και τα ερωτήματα αυτά είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Η θέση του Υπουργείου Πολιτισμού σε σχέση με την ανάπτυξη της διεύθυνσης του Εθνικού, υπάρχουν απορίες. Υπάρχουν απορίες. Αν υπουργός πολιτισμού ήξερε ότι αυτός ο άνθρωπος, όπως το ξέρουμε, από το 12 ή το 13 έχει βγει ο κύριος Γεωργουσόπουλος και ξέρουμε ακριβώς τη θέση του για την αποπομπή του συγκεκριμένου ανθρώπου από το Εθνικό Θέατρο. Ξέρουμε την περίπτωση της σχολής του Ιάσμου. Τι ακριβώς, ή γνώριζε, το οποίο είναι εγκληματικό και δεν νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε έναν εγκληματία, ή δεν γνώριζε, το οποίο αυτό την καθιστά ανεπαρκή. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να πάρει μία θέση. Η ανεπάρκεια νομίζω ότι είναι ίσως λίγο πιο ανθρώπινη από την εγκληματικότητα. Και δεν έχουμε έρθει αυτή τη στιγμή για να κατηγορήσουμε κάποιον. Έχουμε έρθει γιατί και εμείς και φαντάζομαι και χιλιάδες άνθρωποι θέλουμε απαντήσεις. Αυτό. Θέλουμε το φως, το χιόνι που έπεσε πριν από δύο μέρες και φώτισε όλη την Αθήνα, να φωτίσει και το Ελληνικό Θέατρο. Να δούμε τι γίνεται ακριβώς. Έχει γράψει ένας άνθρωπος που δεν θα πω το όνομά του, ένα εξαιρετικό κείμενο, το οποίο θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω και δεν θα πω ποιος το έχει γράψει, γιατί δεν θέλει, αλλά θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω. Λοιπόν, εμείς και όλοι όσοι εκφράζονται τελευταία για τα φλέγοντα που τρέχουν και αφορούν στις συγκλονιστικές μαρτυρίες και αποκαλύψεις συναδέλφων. Ο στόχος είναι κοινός. Να μπει ένα τέλος σε πρακτικές και συμπεριφορές κατάχρησης εξουσίας, σεξουαλικής παρενόχλησης, ανεπίτρεπτες τόσο στο χώρο μας όσο και αλλού. Και να στηρίξουμε τους ανθρώπους που τις καταγγέλουν και τις έχουν υποστεί. Στηρίζουμε το σκοπό που μας έφερε κοντά και απέναντι στην ασυδοσία και την παραβατικότητα και εγκληματικότητα. Για την κυρία Μενδώνη, πέρα από τις άλλες αστοχίες ως Υπουργός Πολιτισμού, η διαχείριση της υπόθεσης του Εθνικού, τέλος πάντων, του Διευθυντή του Εθνικού, με υπεκφυγές, σιωπές, μισόλογα και ατυχείς τοποθετήσεις, αποτελεί την πιο κατάφορη προσβολή των ανθρώπων του πολιτισμού. Η παντελής αποτυχία στην υπεράσπιση των αξιών, τόσο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ηθικής, όσο και του πολιτισμού, αποτελεί το βασικό λόγο της απώλειας εμπιστοσύνης όλων μας στο πρόσωπό της. Θλίβομαι. Ο πολιτισμός απαιτεί σεβασμό. Σεβασμό στους ανθρώπους του, στα προβλήματα και τις ανάγκες του. Σεβασμό στις αξίες του. Δεν απαιτούμε την παραίτησή σας, κυρία Μενδώνη. Είναι χρέος σας, με αίσθημα ευθύνης, να την